Τι θα κάνω τώρα! Η δουλειά πάει κατά διαόλου. Εγώ δεν έχω μία για να πληρώσω τους υπαλλήλους μου. Και το κανάλι έχει κρίση. Και κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό προτού η επιχείρηση πέσει. Αφεντικό, να σε πάρε. Μήπως μπορώ να πάρω ρεπό για σήμερα? Ω, μα φυσικά! Μπορείς να έχεις ρεπό για την υπόλοιπη τη ζωή σου! Έχω γυναίκα και δυο παιδιά. Δε με νοιάζει! Αν δεν θες να απολυθείς, καλά θα κάνεις να μείνεις μέχρι να τελειώσει η βαρδιά σου! Μάλιστα, κύριε. Εντάξει, νομίζω ότι ξεφύγαμε από τους αράπηδες. Ναι ρε Πούστη, τι τρέχει με αυτούς τους άμπαλους? Μακάρι να ξέρα. Πάντως ο ένας έμοιαζε πολύ με την κόμενα του Μίτσου. Του Μίτσου? Εννοείς αυτού του γελίου που ντύθηκε σκυλό στο πάρτι μου? Ναι, αυτού νου. Γι' αυτό έγινε τραβεστή. Μάρι Κίσταρ, εφορία. Ξέχασα να πληρώσω τα χρέη σου. Και γι' αυτό θα πρέπει να σου κλείσουμε το κανάλι. Τι! Αρκετά! Κανείς δεν με απειλεί και με νέα τιμόρτος. Γι' αυτό ετοιμάσου να σα πείσει την κόλαση. Λάθος! Γιατί χάρη σε αυτό η επίδραση αντιστρέφεται και έτσι εσύ πας και όχι εγώ! Όχι! Δεν το πιστεύω ότι ένα παλιό παιδό κατάφερε και αντίστρεψε το χτύπημά μου έτσι! Όχι!